Αυτό πιστεύεις? Ότι το κάνω από ανάγκη? Από φόβο? Και όχι από αγάπη? Ναι, αυτό πιστεύω. Ενώ η Αλίκη με αγάπησε πραγματικά. Χωρίς ανταλλάγματα. Τότε πήγαινε σε αυτήν. Τι είπες? Είπα. Πήγαινε σε αυτήν. Αφού αυτή σε αγαπάει πραγματικά, δεν έχεις καμία θέση εδώ μέσα. Με διώχνεις? Εσύ με αναγκάζεις να το κάνω. Πώς μπόρεσα να το κάνω, Θεέ μου? Πώς μπόρεσα να διώξω το παιδί μου? Αυτός είναι. Θωμά μου! Ναι, καλησπέρα. Ο Ανδρέας Καρέλης είμαι. Συγγνώμη, σας ενοχλώ τέτοια ώρα. Τι συμβαίνει? Έπαθε κάτι ο Θωμάς? Αυτό πήρα να μάθω κι εγώ. Αυτό πήρατε να μάθετε? Δεν καταλαβαίνω. Άκουσα πριν λίγη ώρα στις ειδήσεις ότι ο Θωμάς έμπλεξε σε μια συμπλοκή και τον ψάχνει η αστυνομία. Πότε? Απόψε, νομίζω. Ανησύχησα και πήρα να μάθω πώς είναι. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω ιδέα. Πρέπει να φύγω. Να πάω να τον βρω. Πού να πάτε? Δεν ξέρω. Οπουδήποτε, στην αστυνομία. Μα μπορεί να τον ψάχνει ακόμα η αστυνομία. Ναι, αλλά μπορεί να τον βρήκαν. Να τον έπιασαν. Πρέπει να φύγω, να πάω να τον βοηθήσω. Η κυρία Αγγλινού. Η ίδια. Ψάχνουμε το γιο σας, το Θωμά, είναι εδώ. Όχι. Γιατί τον ψάχνετε? Τι συμβαίνει? Είστε σίγουροι ότι δεν είναι εδώ? Ναι. Έφυγε χθες και δεν νόμιζω να ξαναγυρίσει. Δεν είναι μέσα. Ο γιος σας πήγε να κλέψει ένα αυτοκίνητο με τη συμμορία του. Αν τον καλύπτετε, είστε συνεργός. Δεν το καλύπτω. Σας λέω ότι δεν ξέρω πού είναι. Του είπα να φύγει και να μην ξανάρθει. Αν τον θέλετε, πρέπει να τον ψάξετε αλλού. Αν το δείτε, ειδοποιήστε το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Αν θέλετε το καλό του. Ο Ερίκος Βαρσάμι σε κάλεσε αύριο σπίτι του και σου είπε να πάρεις και εμένα μαζί σου. Ναι. Ξαφνιάστηκες, ε? Κι εγώ το ίδιο. Αλλά επέμενε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό να αποκατασταθούν οι σχέσεις μου με τη Ρένα. Αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ που κολλάω δεν καταλαβαίνω σε όλο αυτό. Τι εννοείς? Ο Βαρσάμις ούτε που με γνωρίζει. Το ίδιο και η Ρένα. Πώς του ήρθε να με καλέσει σπίτι του? Θα του είπε η Ρένα, παιδί μου, ότι βρεθήκαμε στο γραφείο και ότι ήσουν μπροστά το βράδυ που βρήκα τη Ζένια ανέστητη. Με κάλεσε στο σπίτι και θεώρησε ευγενικό και φυσιολογικό να καλέσει και εσένα. Εγώ δεν βλέπω τίποτα το παράξενο σε αυτό. Καλά, έτσι όπως το λες, έχεις δίκιο, αλλά... Και πάλι μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρουν καν τι σχέση έχω μαζί σου. Αν είμαι απλή φίλη σου, αν είμαι κάτι άλλο. Μήπως τους είπες κάτι εσύ? Εγώ για ποιο λόγο να τους πω? Ξέρω εγώ ότι... Γιατί δεν ξέρω, αλλά μήπως τους είπες ότι ήμασταν μαζί στην Αμερική και ότι ξαναβρεθήκαμε. Τι λόγο είχα να πω σε κανέναν οτιδήποτε? Το μόνο που ξέρουν για σένα είναι αυτό που είπα στη Ρένα το βράδυ που βρεθήκαμε μαζί. Μία φίλη μου και τίποτα παραπάνω. Φρίντα, έχω την αίσθηση ότι ανησυχείς για κάτι ή κάνω λάθος? Δεν ανησυχώ για τίποτα. Απλώς μου φάνηκε περίεργο από τη στιγμή που δεν με γνωρίζουν. Και να σου πω και κάτι, δεν νομίζω ότι θέλω να έρθω. Γιατί? Γιατί δεν τους γνωρίζω ούτε εγώ και θα νιώθω άβολα.
Καλύτερα ίσως να πας μόνος σου. Δεν θέλω να πάω μόνος μου, θέλω να έχω εσένα κοντά μου. Έλα. Έλα, 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 έλα. Κάντο, κάντο, κάντο για χάρη μου. Κοίταξε, είστε, από όλα αυτά που έχουν συμβεί με τη Ρένα, δεν θα είναι καθόλου ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Αν είμαστε μαζί, θα είμαστε μια χαρά. Και στο κάτω-κάτω δεν θα μείνουμε και όλο το βράδυ. Εκεί πέρα θα φάμε και θα φύγουμε. Ναι. Έλα. Σε ευχαριστώ, Λουκιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάω να βάλω λίγο ακόμα για να μην νομίζω ότι τους κάνω ψεύτικα κοπλιμέντα. Για μένα το έκανε. Για να μάθει αν γυρίσα στον Παύλο. Πρέπει να το αποφύγω. Πρέπει να βρω μια καλή δικαιολογία για να μην πάω αύριο χωρίς να καταλάβει τίποτα ο Παύλος. Είσαι εγώ, αγόρι μου. Για όνομα του Θεού, είσαι καλά. Άσε με. Μην πλησιάζεις. Άσε με σου. Άσε με να σε δω. Είσαι πολύ χτυπημένος. Μην κάνεις ούτε βήμα σου, λέω. Φύγε από εδώ. Δεν θα σε πλησιάσω. Ούτε θα σε ακουμπήσω. Αλλά σε παρακαλώ, άφησέ με να σε βοηθήσω. Έστω για τελευταία φορά πρέπει να πάμε σε ένα νοσοκομείο να σε δει ένας γιατρός. Δεν πάω σε νοσοκομείο. Με ψάχνουν μπάτσι. Το ξέρω. Ήρθαν από εδώ. Τους είδα. Τους είδες? Ναι, ήμουν κρυμμένος. Και τους είδα που έφευγαν. Γι' αυτό ήρθα εδώ, γιατί δεν έχω που άλλο να πάω. Μόλις συνέλθω θα φύγω όμως. Θα σου αδειάσω τη γωνιά. Δεν θέλω να μου αδειάσεις τη γωνιά. Θέλω να σε φροντίσω, να γίνεις καλά. Δεν ξέρω που έμπλεξες και δεν με νοιάζει, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα νοσοκομείο. Πρέπει να σε δει ένας γιατρός. Αν φοβάσαι για την αστυνομία, να μην πάμε σε νοσοκομείο. Εγώ θα σε πάω σε μια κλινική. Δεν θα μάθει κανείς τίποτα. Σε παρακαλώ, έλα να πάμε. Αλλά δεν καταλαβαίνεις, κουφή είσαι. Σου λέω δεν θέλω τίποτα από σένα, το κατάλαβες. Τίποτα. Θα συνέλθω και θα φύγω. Και δεν μπορείς να με ξαναδείς ποτέ. Ρίξ' τα όλα επάνω μου. Βρήσε με αν θες, αλλά άφησέ με να σε βοηθήσω. Έστω για τελευταία φορά. Άσε με να σε πάω στην κλινική και μετά θα φύγω. Και σου υπόσχομαι ότι δεν θα με ξαναδείς ποτέ, αλλά πρέπει, Θωμά. Πρέπει. Θωμά! Θωμά! Άνοιξε μου, σε παρακαλώ. Δεν μπορεί να μείνεις εκεί όλη τη νύχτα. Μπορεί να πάθεις τίποτα. Λέω, αφού δεν θυμάσαι τίποτα, πώς ήξερες που είναι τα σπίτια του Άρη και της Μιράντας? Θα ρωτούσα. Θα ρωτούσες? Θα ρωτούσα, θα πήγαινα στο περιοδικό και αν δεν έβρισκα τη Ζένια, θα ρωτούσα κάποιον εκεί από τη δουλειά που είναι το σπίτι του Άρη και της Μιράντας. Καλημέρα, Σοφία. Καλημέρα. Δεν σ' άκουσα που κατέβηκες. Ήσουν αβυθισμένη στις σκέψεις σου γι' αυτό. Τι σκεφτόσουν, τη Ζένια? Τι άλλο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το μυαλό μου είναι σε αυτήν. Και της Ρένας το ίδιο. Χθες πήραμε τα εισιτήρια για την Αγγλία και έκλαιγε συνέχεια. Προσπάθησα να της δώσω κουράγιο, αλλά δεν νομίζω πως τα κατάφερα. Μίλησε και στον Άρη και αυτός ήταν χάλια. Ευτυχώς που εσύ κρατάς την ψυχραιμία σου. Αυτό είναι θέμα αμνησίας. Αν θυμούμαι, μπορεί να μην ήμουν ψύχρεμος. Μπα, το ίδιο θα ήσουν. Είναι θέμα χαρακτήρα. Έτσι ήσουν πάντα και όταν θυμόσουν. Και μετά, όταν έμενες μόνος σου,
άφηνες να βγαίνει ο πόνος τότε που δεν σε έβλεπε κανείς. Με κάνεις και αισθάνομαι λίγο αμήχανα. Γιατί? Εσύ ξέρεις τόσα πράγματα για μένα, ενώ εγώ δεν ξέρω τίποτα για σένα. Μην νιώθεις αμήχανα. Δεν σου κρύβομαι κάτι. Η αλήθεια είναι πως ξέρω κάτι, πως είσαι καταπληκτική μαγείρισα. Και το βράδυ θα έχεις την ευκαιρία να δείξεις τις ικανότητες σου. Απόψε το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Κάλεσα εδώ στο σπίτι για φαγητό το Βρετό με μια φίλη του. Κάλεσες το Βρετό εδώ το βράδυ? Ενώ η Ζένια είναι σε αυτή την κατάσταση και ενώ ξέρεις τι σκέφτεται γι' αυτόν. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το έκανα. Δεν σε καταλαβαίνω. Ή εγώ χάζεψα ή εσύ μου τα μπερδεύεις. Όχι, δεν σου μπερδεύω τίποτα, Σοφία. Ο Βρετός ισχυρίζεται πως εκείνο το βράδυ δεν άφησε αβοήθητη τη Ζένια. Το ίδιο ισχυρίζεται και η φίλη του, έτσι δεν είναι? Σωστά. Σωστά. Ωραία. Τους κάλεσα λοιπόν εδώ το βράδυ γιατί θέλω να τη δω. Ποια, τη φίλη του? Ναι. Θα βρω τρόπο κάποια στιγμή να φέρω την κουβέντα σε εκείνο το βράδυ και θα καταλάβω από τις αντιδράσεις της αν λέει αλήθεια ή αν λέει ψέματα για να καλύψει το Βρετό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρεις. Αφού έπεισε τη Ρένα, μπορεί να καταφέρει να πείσει και εσένα. Εγώ δεν είμαι Ρένα, Σοφία. Η Ρένα μπορεί να είναι έξυπνη, αλλά είναι πολύ εύκολο να την μπερδέψεις, να την ξεγελάσεις. Ειδικά όταν η Ρένα είναι φορτισμένη συναισθηματικά. Αυτό είναι αλήθεια. Όσο σκέφτομαι και εκείνο το φίδι, τον Έντι. Πώς κατάφερε και την ξεγέλασε αυτός ο άνθρωπος, ένας Θεός το ξέρει. Ένα απλό. Της κέρδισε την εμπιστοσύνη της. Γι' αυτό τα κατάφερε. Το ίδιο δηλαδή που έχει κάνει και ο Βρετός. Ναι, αλλά τώρα δεν είναι σίγουρη. Απ' τη μια τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί ο Βρετός να έκανε το ίδιο πράγμα και απ' την άλλη δεν θέλει να τον κατηγορήσει άδικα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το τραπέζι είναι ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Μακάρι. Γιατί δεν έχω καμιά όρεξη να μαγειρεύω για λόγου του. Το ξέρω, Σοφία. Το ξέρω, αλλά κάντο πας και βρούμε άκρη σε αυτή την ιστορία. Τι λες να φτιάξω? Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς, Σοφία, θα φτιάξεις. Φτιάξε αυτό το ψητό αρνί μου στο φούρνο που το κάνεις υπέροχο. Είπες να φτιάξω το ψητό στο φούρνο. Πώς ξέρεις ότι το κάνω υπέροχα? Αφού δεν το έχω μαγειρέψει καμιά φορά μετά το ατύχημά σου. Θυμάσαι. Τα θυμάσαι όλα, ε. Εσύ τώρα πώς βρέθηκες στο πάτωμα, μπορείς να μου πεις? Τυχαία. Πήγε η Φρίντα να συγγυρίσει. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορείς να μου πεις, δεν έχεις φωνή να μου πεις, γι' αυτό θα πρέπει να το ανακαλύψω μόνος μου. Έψαχνε τα πράγματά μου. Έψαχνε τα πράγματά μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, σου έφτιαξα καφέ. Δεν πρόλαβα να σου φτιάξω breakfast σήμερα γιατί βιάζομαι. Πώς κοιμήθηκες? Όχι πολύ καλά. Γιατί? Τα ξημερώματα άρχισα να μην νιώθω πολύ καλά. Είχα κρυάδες και πονούσε το κεφάλι μου. Και τώρα πονάει ακόμη περισσότερο, πάει να σπάσει. Θα σου φτιάξω μία πορτοκαλάδα και όλα θα είναι μια χαρά. Όχι, 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 άστο. Αφού βιάζεσαι, θα το φτιάξω εγώ. Θα πάρω και ένα παυσίπονο. Μόνο που... Μόνο που, τι? Τίποτα. Αν συνεχίσω να είμαι έτσι, δεν θα έρθω το βράδυ. Να, ναι, ναι. Δροσερή είσαι, είσαι μια χαρά. Αν μείνεις όλη μέρα ξάπλα και ξεκουραστείς το βράδυ, θα είσαι μια χαρά. Δεν είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι. Κάνε αυτό που είπαμε και μην ανησυχείς. Πρέπει να φύγω, γλυκιά μου. Πρέπει να φύγω γιατί διαφορετικά δεν θα προλάβω να με σε νιάει εδώ για τον Ερικό. Α, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα να δω πώς είσαι, ναι. Γεια. Καλημέρα. Τι θα κάνω? Πώς θα τα καταφέρω το βράδυ να μην πάω στον Ερικό χωρίς να με υποψιαστεί ο Παύλος?
Θυμάσαι, ε. Τα θυμάσαι όλα και με σκοροϊδεύεις. Και αυτά που λέει, Σοφία. Φυσικά και δεν θυμάμαι τίποτα. Μίλησα για το ψητό γιατί μου είπε η Ρένα ότι είναι η σπεσιαλιτέ σου. Το ήξερα. Το είχα καταλάβει εδώ και μέρες. Αλλά μου φαινόταν τόσο παράλογο που δεν ήθελα να το πιστέψω. Δεν υπάρχει τίποτα παράλογο. Μίλησα για ένα φαγητό που δεν θυμάμαι καν και μου είπαν άλλοι γι' αυτό. Και βγάζει εύκολα συμπεράσματα. Ερικό, σε μένα μιλάς. Στη Σοφία, το σοφάκι σου. Νομίζω ότι μπορείς να με ξεγελάσεις. Μπορεί να κατάφερες να τους ξεγελάσεις τους άλλους, αλλά εμένα δεν μπορείς. Εγώ έζησα όλη μου τη ζωή σχεδόν κοντά σου. Ξέρω κάθε σου κίνηση, κάθε έκφραση του προσώπου σου. Κάθε βλέμμα σου. Θυμάσαι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί το κάνεις αυτό. Γιατί μας παίζεις αυτό το παιχνίδι. Σε εμάς που είμαστε δικοί σου άνθρωποι. Που κοντέψαμε να τρελαθούμε όταν πιστέψαμε ότι είχες πεθάνει. Και εσύ γύρισες πίσω και μας κοροϊδεύεις. Γιατί, Ρίκο? Γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς. Έπρεπε να προσποιηθώ ότι δεν θυμάμαι για να καταφέρω να παγιδέψω το βρετό. Το βρετό? Ναι. Θες να πεις ότι... Ναι. Η Ζένια είχε δίκιο, Σοφία. Και η φίλη της η Μιράντα είχε δίκιο. Όλοι είχαν δίκιο από την αρχή. Ο βρετός προσπάθησε να με σκοτώσει. Δεν ήταν ατύχημα, Σοφία. Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν απόπειρα δολοφονίας που απλώς δεν πέτυχε. Μα γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί να θέλει να σε σκοτώσει? Γιατί ανακάλυψα κάποια πράγματα γι' αυτόν. Τι πράγματα? Δεν χρειάζεται να ξέρεις. Απλώς ο βρετός το κατάλαβε πριν προλάβω να τον καταγγείλω στην αστυνομία. Έβαλε ένα μπράβο του, με χτύπησε, με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, στο δικό μου δηλαδή αυτοκίνητο. Με πέταξαν στη θάλασσα. Δεν πίστευαν ότι θα γλιτώσω, αλλά εγώ τα κατάφερα. Και γιατί δεν πήγες στην αστυνομία να τα πεις όλα? Γιατί ήμουν σίγουρος ότι ο βρετός θα βρίσκει κάποιο τρόπο να γλιτώσει. Και μετά θα προσπαθούσα να με βγάλει πάλι από τη μέση και αυτή τη φορά ίσως θα κατάφερνε. Και προσποιήθηκες ότι έχεις αμνησία για να τον κάνεις να νιώσει ασφαλής? Ναι. Να νιώσει ασφαλής και εγώ να έχω τον χρόνο να σκεφτώ έναν τρόπο για να τον παγιδέψω. Και να μπορέσω να τον καταγγείλω στην αστυνομία με στοιχεία. Καλά, και σε εμάς γιατί προσποιήθηκες? Γιατί δεν μπορούσα να το διακινδυνεύσω, Σοφία. Βρατός είναι επικίνδυνος, είναι πανέξυπνος. Το παραμικρό λάθος μπορεί να τα τίναζε όλα στον αέρα. Φαντάζομαι ότι ακόμα και τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι τον έχω πείσει. Τα θυμάσαι όλα δηλαδή. Και τη Ρένα και τη Ζένια. Και μένα. Θυμάσαι και τι έγινε με τον Άρη και τη Θάλια? Θωμά, είσαι καλά? Άνοιξε μου, αγόρι μου. Κι αν δεν θες, δεν πειράζει, μίλησέ μου. Πες μου έστω μια λέξη για να βεβαιωθώ ότι είσαι καλά. Thank you.
Αλίκη, λέω να βάλω καφέ. Θα πιω στο γραφείο. Περίμενε λίγο. Χθες το βράδυ είπα πράγματα πάνω στην ταραχή μου που δεν τα εννοούσα. Πιο απ' όλα. Ότι από τη μέρα που σε γνώρισα, σε πληγώνω και σε αδικό, ή ότι είμαι ανίκανη να αγαπήσω. Προσπαθούσα να σου πω ότι δεν αντέχω άλλο να μου φέρεις έτσι. Ότι θέλω τη γυναίκα μου πίσω. Mm. Κι εγώ θέλω πάρα πολλά. Αλλά δεν μπορώ να τα έχω. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Δύσκολη, σκληρή και άδικη. Εσύ ως ψυχίατρος το ξέρεις καλύτερα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με ταλαιπωρείς άλλο να χαρείς. Αν θέλεις να χωρίσουμε, πες το μου καθαρά. Εγώ γιατί να θέλω. Έχω έναν άντρα που με στηρίζει, με προστατεύει, με παρηγορεί. Χαζί με να σ' αφήσω. Εσύ πρέπει να το θέλεις. Που δεν μπόρεσα να σ' αγαπήσω ποτέ. Δεν τα εννοούσα όλα αυτά και το ξέρεις. Αν δεν τα εννοούσες, δεν θα τα έλεγες. Όσο για το διαζύγιο... Εντάξει, το βράδυ θα μαζέψω τα πράγματά μου. Και αύριο το πρωί θα φύγω. Καλημέρα, κύριε Καρέλη. Η Μιλένη, η μητέρα του Θωμά. Τι έγινε, τον βρήκατε? Ήρθε χθες το βράδυ μόνος του. Ήταν χτυπημένος. Το πρόσωπό του ήταν γεμάτο αίματα. Του είπα να τον πάω στο νοσοκομείο, αλλά δεν ήθελε. Πήγε μέσα στο δωμάτιό του και κλειδώθηκε. Δεν μου ανοίγει, ούτε μου μιλάει. Κοντεύω να τρελαθώ από την αγωνία μου. Δεν ξέρω, φοβάμαι. Μπορεί να έχει πάθει κάποια αιμορραγία. Έρχομαι από εκεί. Μίλησέ μου. Θωμά, γιατί μου το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Μίλησέ μου. Μίλησέ μου. Θεέ μου. Κάνε να μην έχει πάθει τίποτα το παιδί μου. Δύσκολο θα ήταν για σένα να υποφέρεις τόσο πολύ και να προσπαθείς να είσαι ψύχρεμος. Εσύ δεν είπες ότι είμαι πάντα έτσι? Ναι, αλλά τώρα είναι αλλιώς. Τώρα πρόκειται για το παιδί σου και ο πόνος αυτός δεν συγκρίνεται με κανένα. Ο σφιγμός του είναι πεσμένος. Πρέπει να έχασε αίμα και να έπεσε πίεση του. Χώρη μου! Θωμά! Θωμά, άνοιξε τα μάτια σου. Θωμά, άνοιξε τα μάτια σου. Να τον πάμε σε ένα νοσοκομείο. Στο σπίτι σου, αγόρι μου. Αλίκη μου, καταλαβαίνω πόσο πολύ πονάς, αλλά... Πώς το καταλαβαίνεις, δηλαδή? Έχεις χάσει παιδί? Όχι, βέβαια. Τότε δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ούτε εσύ, ούτε αυτός. Δεν ξέρετε πώς είναι να κρατάς ένα μωρό στην αγκαλιά σου. Να νιώθεις την ανάσα του στο πρόσωπό σου. Τους χτύπους της καρδιάς του πάνω στο δικό σου το στήθος και μετά ξαφνικά να το χάνεις.